Πάμε εμείς τώρα σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, στον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε απόψε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλο, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Έχετε μία πορεία σε όλη την επικράτεια και στην Πελοπόννησο. Έχει αυτά τα κατάλληλα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας που θα επιθυμούσατε, γιατί το λέω είναι και καλοκαίρι. Δεν ξέρω πόσο ικανοποιεί η δική σας εκτίμηση, η πρόβλεψη, στην βάση του γεγονότος ότι περιμέναμε και μια δυναμική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Ναι, είναι προφανές ότι η στιγμή που μας βρήκε η κρίση και η δυσκολία και με την παραίτηση του Αλέξη του Τσίπρα δεν διευκολύνει. Αλλά πάρα πολλές φορές τις ανάγκες της εσωτερικής σου λειτουργίας πρέπει να τις προσαρμόζεις στις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι αμήλικτες, υπάρχουν ημερομηνίες εκλογών μπροστά μας, αυτοδιοικητικών, υπάρχει ανάγκη προετοιμασίας για τις ευρωεκλογές. Και έγινε η επιλογή ενός χρονοδιαγράμματος, στο οποίο πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να αποδώσει τα μέγιστα. Σφιχτό χρονοδιάγραμμα, και το λέω αυτό γιατί σας βρίσκει αντιμέτωπος και με μια πρώτη εκλογική, να το πω, διαδικασία αυτή των αυτοδιοικητικών εκλογών, στην οποία θα καλέσετε να δώσετε και μάχη. Δεν ξέρω αν τον οριοθετεί το στόχο επαναφοράς του ΣΥΡΙΖΑ τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Βεβαίως, πάντα αυτός θα είναι ο στόχος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα εξουσίας, μπαίνει σε όλες τις εκλογικές μάχες για να κερδίσει. Και βεβαίως ξεκινάμε από ένα δεσμένο σημείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποστούμε από τη διεκδίκηση αυτού του ρόλου. Έχετε κάνει μια κουβέντα με τον κόσμο και συζητάτε καθημερινά μαζί του. Γιατί ιτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ξέρω αν ήταν στρατηγική ήττα. Ναι. Αλλά ήταν βαριά ήττα. Ήταν βαριά ήττα. Ήταν βαριά ήττα και πρέπει να δούμε τα προβλήματα κατάματα. Υπάρχουν δύο βασικές λόγοι κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο είναι ότι επιμείναμε σε μια υπόθεση εργασίας για σχηματισμό κυβέρνησης υπό την απλή αναλογική. Πράγμα που αποδείχθηκε ότι επειδή δεν υπήρχαν οι όροι ακριβώς, κατέστη αναξιόπιστη αυτή η πρόταση στα μάτια του κόσμου. Και ο κόσμος προφανώς δεν την αγκάλιασε και πήγε προς την κάλπη της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο και σημαντικό, το οποίο πρέπει να δούμε και να το δούμε ειλικρινά και θα σας έλεγα με έτσι βίαιη ειλικρίνεια προς τον εαυτό μας, είναι ότι αποκοπήκαμε από κομμάτια της μεσαίας τάξης τα οποία στο παρελθόν είχαν αγκαλιάσει την προσπάθειά μας. Πρέπει να δούμε τι πήγε στραβά. Βεβαίως σε αυτό συνέβαλαν και άστοχες δηλώσεις στην πορεία μας, αλλά και της τελευταίας στιγμής, και να προσπαθήσουμε στα σοβαρά να επαναπροσεγγίσουμε κομμάτια της μεσαίας τάξης, αλλά και προοδευτικών κεντρών, κεντροαριστερών ψηφοφόρων, οι οποίοι έφυγαν από την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στήριζαν την προσπάθειά μας όλη την προηγούμενη δεκαετία. Κρατάω αυτή την αναφορά προς το κέντρο. Ναι. Θα πω ήταν μια στρατηγική επιλογή από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Θα πρέπει να κάνει μια τέτοια, όχι μετακίνηση, προσέγγιση του κέντρου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο όρος εκ των όνων κάνευ, εάν θέλει να διεκδικήσει ξανά την εκλογική νίκη. Εάν οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται κεντρώοι ψηφίζουν τον κύριο Μητσοτάκη, πάρα πολύ δύσκολα εμείς θα δούμε τα ποσοστά μας να ανεβαίνουν. Έτσι, άρα είναι μείζον ζήτημα από τις θέσεις τις δικές μας, τις αριστερές προοδευτικές δημοκρατικές θέσεις και το πρόγραμμά μας, να πείσουμε ξανά κομμάτια της μεσαίας τάξης αλλά και κομμάτια των κεντρών, κεντροαριστερών προοδευτικών ψηφοφόρων, ότι το προοδευτικό μας πρόγραμμα είναι το καλύτερο για την Ελλάδα. Έτσι, διότι να μην ξεχνάμε, και αυτό πρέπει να είναι μέρημνα και όλων των συνυποψηφίων, η διαδικασία εκλογής ηγεσίας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι μια διαδικασία που αφορά την κοινωνία. Δεν είναι απλώς μια εσωκομματική διαδικασία. Είναι ένα κόμμα το οποίο παίζει κομβικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα, έχει ταυτίσει την πορεία του με τη σύγχρονη πολιτική ιστορία τα τελευταία 15 χρόνια και υπό αυτό το πρίσμα και υπό αυτή την οπτική γωνία πρέπει και εμείς να την αντιμετωπίσουμε. Τώρα υπάρχει το ζήτημα της ενεργοποίησης της κοινωνίας. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι και μια δύσκολη διαδικασία. Θα είναι δύσκολη διότι είναι σε ένα πλαίσιο δυσμενούς εκλογικού αποτελέσματος. Όμως προσέξτε, ο κύριος Μητσοτάκης μπαίνει σε μια δεύτερη τετραετία. Να. Οι δεύτερες τετραετίες έχουν κάποια μειονεκτήματα τα οποία δεν υπάρχουν στις πρώτες. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να κατηγορεί τους προηγούμενους για τα προβλήματα τα οποία βγαίνουν τώρα. Σας πω ένα παράδειγμα: είχαμε τις φωτιές. Δεν μπορεί να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ επειδή έχει 4.500 κενά στην πυροσβεστική ή για το ότι έχει αποψηλωθεί η δασική υπηρεσία. Έτσι δεν είναι? Άρα, ένα αυτό το ζήτημα που είναι δεύτερη τετραετία και ιστορικά, αν το δείτε, πραγματικά θα δείτε ότι η φθορά των κυβερνήσεων στη δεύτερη τετραετία τους είναι πολύ πιο γρήγορη και πιο πυκνή. Και το δεύτερο είναι, κύριε Κανελόπουλε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή την τετραετία δεν θα έχει την δυνατότητα των μεγάλων δημόσιων δαπανών που είχε στην πρώτη. Δηλαδή στην πρώτη τετραετία. Αλλάζουν δημοσιονομικά πολλά, εννοείται. Ακριβώς. Ακριβώς, και εδώ το υποτιμήσαμε. Πρέπει και εδώ να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς και αυστηροί με τον εαυτό μας. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης τι είχε? Είχε ένα περιβάλλον δημοσιονομικό που μπορούσε να δανειστεί με πολύ χαμηλά επιτόκια, να κάνει δαπάνες, να δίνει επιστρεπτές, να δίνει πας και να φτιάχνει έτσι λογικότατο
συνενέσεις γύρω από την πολιτική του και τη δική του διακυβέρνηση. Ένα κοινωνικό αφήγημα που ωστόσο και ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει υπηρετήσει στο παρελθόν, εγώ θα πω έτσι, με τον ένα τον άλλο τρόπο. Εννοείται τα επιδόματα. Κοιτάξτε να δείτε, τα επιδόματα έχουν τον ξεχωριστό του ρόλο και πρέπει να υπάρχουν για να προστατεύουν τα ευάλωτα κομμάτια της κοινωνίας μας. Δεν μπορούν να υποκαθιστούν την οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα διακηρυγμένο πρόγραμμα βίαιης αναδιανομής του πλούτου και καταστροφής μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της μεσαίας τάξης. Λέγεται πρόγραμμα Ψαρίδη. Λέγεται σχέδιο Ψαρίδη. Το πρόγραμμα αυτό καλύφθηκε πίσω από τις μεγάλες δημόσιες δαπάνες την τετραετία 19-23. Τώρα είναι γυμνό. Τώρα βγαίνει στην επιφάνεια, βγαίνουν τα προβλήματα της μη χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Μία από τις πρώτες κινήσεις που έκανα μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας ήταν η συνάντηση που είχαμε τον κύριο Καβαθά και τον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Τη ΓΕΣΕΒΕ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας. Οι άνθρωποι μου δώσανε στοιχεία τα οποία είναι σοκαριστικά. Μου είπαν ότι μόνο το 4% των μικρομεσαίων έχει πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, θα το αφήσουμε να προχωράει? Γενικά δεν υπάρχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση, οι ρυθμίσεις είναι εκτός, τα ξέρουμε. Οι ρυθμίσεις ακριβώς. Οι ρυθμίσεις λέει μόνο το 10% των εγγεγραμμένων αφορούν. Άρα αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, θεμελιακά στοιχεία της οικονομίας, θεμελιακά προβλήματα, καλύφθηκαν την προηγούμενη περίοδο. Πώς καλύφθηκαν, κύριε Κανελόπουλε? Με τις επιστρεπτές, με τα επιδόματα, με τα λογής πας. Καλύφθηκαν αυτά τα συσσωρευμένα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Και τώρα αναφαίνονται. Και η απάντηση του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι να αφήσουν αυτή την κρίση της υπερχρέωσης και της αδυναμίας χρηματοδότησης να πέσει στα κεφάλια των οικοκυριών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η προοδευτική, η δημοκρατική παράταξη απαντάει αλλιώς. Πώς απαντάει, για να μείνουμε σε αυτές τις απαντήσεις? Απαντάει με δημοκρατία και στην οικονομία, έτσι δεν είναι? Θα χρειαστεί να υπάρξει ένας προγραμματικός λόγος εντελώς διαφορετικός. Δηλαδή, να το πω έτσι, όχι τοξικός ή αντιπαραθετικός. Την ακούω και αυτή, την ακούω με πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή την κριτική. Προσέξτε, θεωρώ ότι το πρόγραμμά μας ήταν συμπαγές, είχε αρχή, μέση και τέλος, δεν είχε καμία ευκαιρία να αναδειχθεί. Διότι ήταν σε ένα περιβάλλον υπονομευμένης κυβερνητικής πρότασης. Δηλαδή, εμείς μιλάγαμε για την απλή αναλογική. Εισπράταμε αρνήσεις και ο κόσμος καταλάβαινε ότι είναι ανέφικτο αυτό που προτείνουμε. Άρα πήγε στη μόνη στο μυαλό του εφικτή κυβερνητική λύση. Και αυτό το πρόγραμμα έχουμε κάθε δυνατότητα τώρα να το αναδείξουμε, να το επικαιροποιήσουμε και να αναδείξουμε τις συγκεκριμένες αιχμές. Έχω πει και αλλού, για να μην νομίζετε, νομίζω ότι η συνέντευξή μας όμως δεν σας αφήσει να το νομίζετε, ότι αποφεύγω την αυτοκριτική. Εμείς μάλλον κάναμε πολλά πράγματα για να αναδείξουμε τον εαυτό μας ως καλό διαπραγματευτή με τους έξω, με την Τρόικα, με τους θεσμούς. Αυτά είναι μνήμες που ο κόσμος θέλει να αφήσει πίσω του. Δηλαδή, η προοδευτική δημοκρατική παράταξη αριστερά πρέπει να ενσωματώνει τις θετικές προσδοκίες του λαού. Τις προσδοκίες για βελτίωση της ζωής, του εισοδήματος, για τη διασφάλιση μιας ασφαλούς διαβίωσης. Για την κοινωνική κινητικότητα επίσης. Mm-hmm. Δεν είναι κακό πράγμα. Η κοινωνική κινητικότητα ήταν αυτή που έφτιαξε και μια μεσαία τάξη, διόγκωσε τον αριθμό των εκπαιδευμένων, των πτυχιούχων της δεκαετίας του 50 και του 60 και ο γιος του αγρότη έγινε μηχανικός, γιατρός, δικηγόρος και βάλανε πλάτη για να χτιστεί η σύγχρονη Ελλάδα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Άρα αυτά τα πράγματα περάσανε σε δεύτερο πλάνο, με αποτέλεσμα να έχουμε μία εικόνα καλού διαπραγματευτή, η οποία παρέπεμπε σε στιγμές της ιστορίας για τις οποίες ο κόσμος είχε αναγνωρίσει τη συμβολή μας, μεν, αλλά ήθελε να τις αφήσει πίσω του ξεκάθαρα. Θέλω λίγο να σταθούμε τώρα στη δική σας πρόταση. Τίθεστε σε εισαγωγικά αντιμέτωπος, είναι μια εσωτερική διαδικασία που φαντάζομαι κινητοποιεί, δεν έχει να κάνει με αντιπαραθέσεις μόνο. Και τι έχει να πρεσβεύσει μέσα σε αυτή την πρότασή του ο Νίκος Παπάς και πώς φαντάζεστε εσείς τον ΣΥΡΙΖΑ? Η προσπάθεια η οποία κάνουμε είναι μια συλλογική προσπάθεια, δεν είναι μια ατομική προσπάθεια. Και αυτό που προσπαθούμε να αναδείξουμε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει με επιμονή να εφαρμόσει αυτό που λέει η διακήρυξή του και το οποίο εγκατέλειψε. Δηλαδή ότι είναι το κόμμα της προοδευτικής παράταξης της σύγχρονης αριστεράς που συσπηρώνει κόσμο από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Το λέω με έμφαση. Οι άνθρωποι του κέντρου, οι κεντροαριστεροί, οι δημοκρατικοί πατριώτες είναι κομμάτι της δικής μας παράδοσης, δεν είναι επισκέπτες, δεν είναι νικάριδες στην προσπάθειά μας, είναι κομμάτι της πολλαπλής μας ταυτότητας και με αυτή την ευρύτητα θα διεκδικήσουμε την νίκη απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Τίποτα λιγότερο δεν αξίζει σε εμάς, δεν αξίζει στη δημοκρατική παράταξη. Φαντάζομαι
Έχει λίγες μέρες ακόμα, έτσι, ένα μήνα, ο οποίος θα είναι δημιουργικός όλη την επικράτεια. Κάποιες μέρες είναι λίγο νεκρές πολιτικά, το καταλαβαίνετε κύριε Κανελόπουλε κι εσείς. Αλλά θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και είναι ευτυχή συγκυρία που υπάρχουν κανάλια σαν το δικό σας που δίνουν το βήμα και αφήνουν το διάλογο να εξελιχθεί ακόμα και αυτές τις μέρες. Θα επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας. Το μείζον, νομίζω και για όλους τους υποψηφίους, είναι να γίνει ένα πολιτικό γεγονός. Η διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας. Κοιτάξτε, λιγότερο ο Στέφανος ο Τζουμάκας, αλλά τόσο εγώ όσο και η Έφη Αχτσιόγλου και ο Ευκλήτης ο Τσακαλώτος. Έχουμε υπάρξει υπουργοί των κυβερνήσεων του Τσίπρα. Έχουμε επίσης θητεύσει στα ηγετικά κλιμάκια την περίοδο 19-23. Όταν λοιπόν μιλάμε για τα λάθη μας, έχουμε την πολυτέλεια και την ευτυχία να μιλάμε για τα συλλογικά μας λάθη. Όχι να εκτοξεύουμε βέλη ο ένας απέναντι στον άλλον. Έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Προφανώς. Έχουν βγει, έχουν γίνει καθαρές και απέναντι στον κόσμο. Αλλά έχουμε υπηρετήσει συλλογικά και τα υπουργικά συμβούλια των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και τα ηγετικά κλιμάκια του κόμματός μας 19-23. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η προσέγγιση την οποία κάνετε και αυτό το άνοιγμα που κάνετε προς την κοινωνία. Γιατί θα το πω πολύ απλά. Υπάρχει ένας κίνδυνος με τον μονοκομματισμό, έτσι όπως... Υπάρχει, αλλά κοιτάξτε, θέλω να πω κύριε Κανελόπουλο ότι, και σας ευχαριστώ για το σχόλιο, θεωρώ ότι όσοι με ακούν αυτόν τον καιρό, μπορεί να διαφωνούν, μπορεί να συμφωνούν, δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν κατάλαβε τι είπα. Συμφωνώ πολύ. Και αυτό έχει μια σημασία αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ κύριε Κανελόπουλο, να είστε καλά.